συνέβη? Ειδοποιήθηκα γιατί έλειπα σε δουλειά από κάποια συγκάτοικο της πολυκατοικίας. Το παιδάκι, ο γιος του κύριου του Ζεύους που μένει στον τέταρτο όροφο, έπεσε από τον τέταρτο κάτω. Υπέθεσα ότι έπεσε μπροστά και εγώ έχουμε το γκαζόν εκεί, τον κήπο κτλ. Στη συνέχεια έμαθα όμως ότι έπεσε στο πίσω μέρος, κάπου σε αυτό το σημείο εδώ πέρα δεν ήμουνα εδώ. Γύρισα, επέστρεψα αμέσως, επικοινώνησα με τον πατέρα του παιδιού. Το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης το δεχτήκανε στο ΚΑΤ που δεν παίρνουν παιδιά. Ο πατέρας του παιδιού λοιπόν που μίλησα μαζί του κάνα μισά ώρα μετά το συμβάν μου είπε ότι το κεφάλι είναι εντάξει, που ήταν και το πιο σημαντικό, με τα πόδια έχει πρόβλημα και θα το μεταφέρουν στο ΚΑΤ. Από ό,τι πληροφορήθηκα τώρα προ 10 Τετάρτου πρέπει να είναι ακόμα στο ΚΑΤ, προφανώς για να σταθεροποιηθεί. Το ευτύχημα είναι ότι το παιδάκι δεν είχε σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από το που φοβόμαστε όλοι. Πώς μπορεί να σώθει? Πρέπει να είναι προφανές ότι ανέκοψαν την ορμή της πτώσης τα δέντρα. Αν δεν ήταν αυτά και το χώμα κάτω που είναι νοπό ακόμα. Δεν έχει ίχνη στο τσιμέντο εδώ άμα δείτε, δεν έπεσε στο τσιμέντο. Αυτά ήταν. Ήταν μια συγκυρία γεγονότων, ατυχών από τη μια και καλών από την άλλη. Ήταν η τέντα αυτή μαζεμένη που θα μπορούσε να χτυπήσει την τέντα και να πέσει στα κάγκελα πίσω ή στο τσιμέντο από εκεί. Μέσα σε όλα αυτά την ατυχία. Είδε κάποιος τη μητέρα που κατέβηκε κάτω? Την μητέρα την είδε μια συγκάτοικος του Τετάρτου, η οποία και αυτή ειδοποίησε το 166 με την μητέρα μαζί. Καθώς και μια άλλη κυρία που την είδε με το μωρό ημόφυρτο, η πρώτη είδε το παιδάκι εδώ κάπου, αλλά δεν μπόρεσα εδώ να μου πει ακριβώς το σημείο. Η δεύτερη κυρία λοιπόν την είδε την μητέρα με το παιδάκι ημόφυρτο να κατευθύνονται και αυτή προσφέρθηκε και κράτησε την αδερφή του. Ήρθε το ασθενοφόρο πολύ γρήγορα από ό,τι ενημερώθηκα, πήγανε στο ΚΑΤ, αυτό να ήταν δηλαδή λοιπόν ένα τέταρτο όλη αυτή η διαδικασία. Και στο κάτω από ό,τι μου είπε ο πατέρας του διαπιστώσαν το κεφάλι είναι εντάξει, δεν έχει πρόβλημα και θα το στείλουν στο παιδόν για τα υπόλοιπα. Έχει από ό,τι βλέπω πρόσθετα κάκελα στο μπαλκόνι. Βέβαια και μπρος και πίσω. Τώρα τα παιδιά, ξέρεις, λίγο να κάνεις έτσι είναι απρόβλεπτα. Πρέπει να τα δένεις με ημάτα, δηλαδή είναι από τα ατυχή γεγονότα που συμβαίνουν αυτά. Ναι. Αλλά το ευτύχημα είναι το παιδάκι δεν έπαθε σοβαρό τραυματισμό. Από τη μια επέζησε, από την άλλη όμως, αφού το κεφάλι από ό,τι πληροφορία είχαν εντάξει, όλα γίνονται, θα έχει και ποιότητα ζωής πια έτσι. Μόνο να σωθεί και πώς θα σωθεί.